πλούσιο σε εκδηλώσεις το 4ο Καλαματιανό Καρναβάλι. Στόχος είναι, εκτός από το μοντέρνο και σύγχρονο στυλ, φέτος να εμπλουτιστεί το Καλαματιανό Καρναβάλι και με παραδοσιακά στοιχεία και χαρακτηριστικά από την ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας. Έτσι λοιπόν έγινε χθες από τους αρμόδιους του Δήμου Καλαμάτας κάλεσμα στους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν συμμετοχή σε υπάρχουσες ομάδες ή να δημιουργήσουν τις δικές τους και να μετάσχουν στο 4ο Καλαματιανό Καρναβάλι. Προσπαθούμε και φέτος να κάνουμε ό,τι καλύτερο για να έχει το 4ο Καλαματιανό Καρναβάλι την έγκλη μεγαλύτερη ίσως και από τα προηγούμενα τρία. Να έρθει κόσμος να διασκεδάσει στην πόλη μας, όχι μόνο οι πολίτες μας, οι συμπολίτες μας, αλλά και από άλλες περιοχές και γειτονικές αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον ήδη. Θα σας πούνε εδώ οι συνεργάτες μας πώς βρισκόμαστε μέχρι τώρα. Είναι πολύ ενθαρρυντικά τα πράγματα και για φέτος. Εγώ θα ήθελα να προσκαλέσω όλο τον κόσμο να συμμετάσχει στη χαρά, στο κέφι, να είναι μαζί μας, να μας βοηθήσει. Οι εθελοντές είναι πάρα πολλοί και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Και να συνεχίσουμε να είμαστε έτσι θερμοί υποστηρικτές σε μια εκδήλωση. Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 23 αιτήσεις και ηλεκτρονικά, αλλά και έχουν κατατεθεί εδώ στο γραφείο της Καρναβαλικής. Οι εθελοντές μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους και με ηλεκτρονική φόρμα, αλλά και να έρθουν στα γραφεία της Καρναβαλικής. Μέχρι τις 14 Δευτέρου υπάρχει αυτή η καταληκτική προθεσμία. Καλούμε όλους τους Καλαματιανούς και τις Καλαματιανές να έρθουν και να υποβάλουν τις αντίστοιχες αιτήσεις τους στις ομάδες, στα γκρουπ, για το 4ο Καλαματιανό Καρναβάλι. Από την 5η 21 Ιανουαρίου ξεκίνησαν να λειτουργούν τα γραφεία της Καρναβαλικής Επιτροπής στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Το γραφείο της Καρναβαλικής Επιτροπής έχει ήδη ξεκινήσει και βρίσκεται στο πρώτο όροφο στο Πνευματικό Κέντρο. Οι ώρες λειτουργίας του είναι καθημερινά 10.30 με 1 και το απόγευμα 7 με 9, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, όπου μπορείτε να έρθετε να δηλώσετε συμμετοχή ή και για τα πληρώματα και για εθελοντές. Η τελετή έναρξης του 4ου Καλαματιανού Καρναβαλιού θα γίνει στις 27 Φεβρουαρίου στην πλατεία Όθωνος, παράλληλα με τη διοργάνωση της Κόκκινης Νύχτας. Μαζί με την Κόκκινη Νύχτα θα συμπέσουν η τελετή έναρξης του Καρναβαλιού στις 7 η ώρα στην πλατεία Όθωνος, στο ιστορικό κέντρο, όπως πάντα στο ιστορικό κέντρο. Η νυχτερινή παρέλαση θα πραγματοποιηθεί στις 5 Μαρτίου, ημέρα Σάββατο. Θα έχουμε επίσης την μπατσάτα με την προσπάθεια για το ρεκόρ Guinness που θα γίνει εδώ στην πόλη μας, ήδη από τους συνδιοργανωτές του συγκεκριμένου event έχουμε πληροφορίες ότι πλησιάζουμε τους 600 συμμετέχοντες. Επομένως λοιπόν είναι ενθαρρυντικά τα μηνύματα για να μπορέσει η πόλη να σπάσει το ρεκόρ. Η μπατσάτα θα γίνει στις 12 Μαρτίου, ημέρα Σάββατο. Και η τελετή λήξης, και βέβαια εννοείται η μεγάλη παρέλαση, η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση, θα γίνει την Κυριακή 13 Μαρτίου, εδώ στην Οδό Αριστομένους και στην Κεντρική Πλατεία. Στο ενδιάμεσο θα υπάρχουν όπως πάντα τα παιχνίδια του Κρυμμένου Θησαυρού και διάφορες άλλες δραστηριότητες. Σίγουρα θα υπάρχουν και πάρτι από τους επαγγελματίες, όπως ήταν τα περσινά street party στην Αμφίας και στην Ιατροπούλου. Και εγώ με τη σειρά μου να καλέσω τον κόσμο να συμμετάσχει σε αυτή την μεγάλη γιορτή που είναι για όλους, μικρούς και μεγάλους. Να κάνουν αιτήσεις για να συμμετάσχουν με πληρώματα, φαντασία, κέφι, δημιουργία και διασκέδαση. Αυτά επιδιώκουμε. Να πω επίσης ότι έχουμε έρθει σε επαφή με διάφορους καλλιτέχνες προκειμένου να πλαισιώσουν τις εκδηλώσεις. Πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα μπορέσουμε να ανακοινώσουμε και ονόματα. Και εύχομαι να μας βοηθήσει και ο καιρός, γιατί πέρυσι έριξε τόσο πολύ βροχή. Ελπίζω λοιπόν φέτος, που πέφτει και Μάρτιο, να πάνε τα πράγματα καλά. Υπάρχει κάποιο σχόλιο σχετικά με την αλλαγή της Προεδρίας, γιατί στην προηγούμενη συνέντευξη που είχε ο κύριος Κουτίβας. Ναι, ήταν ο κύριος Κουτίβας, ο οποίος εξακολουθεί και είναι στην Καρναβαλική, έχει αναλάβει το τμήμα χορηγιών. Απλά κάποιοι λόγοι που έχουν να κάνουν με το πρόσωπο του, προσωπική, όπως λέει και ο συνάδελφος, δεν το επιτρέπουν να συνεχίσει την άσκηση των καθηκόντων, αλλά εξακολουθεί και είναι στην Καρναβαλική. Από χθες ανέλαβε ο Παναγιώτης Ιωαννόπουλος.